Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τους τίτλους ειδήσεων. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Εγνατία Οδό. Νταλίκα παρέσυρε πάνω από 30 αυτοκίνητα. Εικόνες σοκ και συγκλονιστικές περιγραφές τραυματιών. Αποκάλυψη του Σταρ. Οδηγούσε 30 χιλιόμετρα χωρίς φρένα. Τι απάντησε στον ανακριτή ο 30χρονος που θεωρείται από τις αρχές δεξί χέρι του Νίκου Μαζιώτη και προφυλακίστηκε. Βρήκαν κι άλλη πλαστή ταυτότητα οι αστυνομικοί, εντόπισαν και το αυτοκίνητό του. Ζωντανή σύνδεση. Αρχίζει η διανομή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 13 δήμους της χώρας. Ποιοι το δικαιούνται? Αναλυτικοί πίνακες. Τα δώρα του προϋπολογισμού που κατατίθεται αύριο προς τους φορολογούμενους. Ποιοι κερδίζουν αλλά και ποιοι χάνουν? Απίστευτο! Νεαροί έκαναν παρκούρ στον Παρθενώνα και προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε μεσαιωνικό τοιχείο. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τη φωνική καραμπόλα που σημειώθηκε το πρωί στην Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, Νταλίκα προσέκρουσε σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, σπέρνοντας το θάνατο σε 4 οδηγούς γιοταχή και τραυματίζοντας άλλους 30. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πριν από λίγο συνελήφθη ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας εκτέλεση των έργων που γίνονταν στο σημείο. Απίστευτες εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες μαρτυρούν την τραγωδία. Είδαμε την Νταλίκα, η οποία ερχόταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άρχισε να παρασένει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Άμορφες μάζες σιδερικών, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, εγκλωβισμένοι οδηγοί. Μία θανατηφόρα καραμπόλα με 4 νεκρούς και 30 τραυματίες. Το απίστευτο τροχαίο έλαβε χώρα στην Εγνατία Οδό λίγο πριν τις 10.30 το πρωί. Είναι μία φοβερή καραμπόλα. Άμορφες μάζες οχημάτων ενεπλάκησαν σε αυτό το τροχαίο 35 οχήματα, εκ των οποίων 3 είναι νταλίκες. Η μία είναι απανθρακωμένη νταλίκα, ένα γιοταχή απανθρακωμένο, στο οποίο μέσα στο γιοταχή υπάρχει και απανθρακωμένο άτομο. Στην περιοχή γίνονταν έργα της ΔΕΗ, σχηματίζοντας έτσι ουρά περίπου 35 ακινητοποιημένων αυτοκινήτων. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι η νταλίκα που έπεσε πάνω τους ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε στα αυτοκίνητα δίχως να πατήσει φρένο. Then I saw in the mirror the truck coming and all the cars splashing to the left, to the right. The truck, it took fire and all the people shouting and crying and everything like that. It was chaotic. Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό 3 χιλιόμετρα έξω από τη Βέρεια, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. 35 γιοταχή και φορτηγά είναι ακινητοποιημένα και στις 3 λωρίδες. Ο οδηγός της Νταλίκας παίρνει τη δεξιά στροφή έχοντας περιορισμένη ορατότητα, όπως λένε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα σταματημένα αυτοκίνητα. Σε μια τρελή πορεία παρασέρνει ότι βρίσκει μπροστά του, συνθλίβοντας γιοταχή και οδηγούς. Μετά από περίπου 200 μέτρα σταματάει πάνω στα δεξιά κυκλειδώματα και σε ένα γιοταχή. Τα δύο οχήματα πήραν αμέσως φωτιά. Ο οδηγός της Νταλίκας πρόλαβε να βγει από το όχημα, σε αντίθεση με την οδηγό του γιοταχή, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη. Ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος, πανικόβλητος, σκηνές που δεν μπορούμε να τις περιγράψουμε. Βρήκαμε νεκρούς ανθρώπους. Μέσα στα αυτοκίνητα υπήρχαν οικογενειάρχες με τα παιδιά τους, καθισματάκια έξω. Στην άσφαλτο. Από θαύμα σώθηκαν δεκάδες οδηγοί, οι οποίοι εξαιτίας της αναμονής είχαν βγει έξω από τα αυτοκίνητά τους. Κάποιοι, βλέποντας την Νταλίκα να πλησιάζει, άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς το αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού. Άλλοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητα και άλλοι ήταν έξω από τα αυτοκίνητα. Ναι, αυτοί που ήταν έξω από τα αυτοκίνητα πηδούσαν δεξιά στα κυκλειδώματα για να γλιτώσουν. Εδώ καθόμουν ακριβώς, έξω. Με έχει πιάσει λίγο το χέρι μόνο. Αν καθόμουν πιο μπροστά, θα με χτυπούσε το αυτοκίνητο. Ζούμε επειδή ήμασταν στην αριστερή λωρίδα. Το φορτηγό να καίγεται, να φοβόμαστε, άρχισε να σκάει εκεί πέρα. Φοβόμαστε να μην επεκταθεί φωτιά προς τα δω. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Η εικόνα που βλέπετε είναι ότι απέμεινε από την Νταλίκα που τις πρωινές ώρες έπεσε και καταπλάκωσε στην κυριολεξία τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία περίμεναν υπομονετικά να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εργασίες στην Εγνατία Οδό. Οδηγοί καταγγέλουν ότι δεν υπήρχαν ούτε κόνοι, ούτε προειδοποιητική σήμανση σε απόσταση ασφαλείας, η οποία να τους ενημερώνει εγκαίρως ότι γίνονται έργα, έτσι ώστε να μειώσουν ταχύτητα. Παρά μόνο δύο υπάλληλοι με σημαίες στα χέρια, που όπως υποστηρίζουν, ήταν τόσο κοντά στα σταματημένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να μην έχουν αρκετό χρόνο για να αντιδράσουν. Δεν υπήρχε σήμανση, γι' αυτό και έγινε αυτό. Ήταν ένα-δύο άτομα στα 50 μέτρα από το τελευταίο αυτοκίνητο, που λογικό είναι ότι δεν σταματάει κανένα στα 50 μέτρα. Αυτοκίνητο φορτωμένο τώρα δεν σταματάει.
Τίποτα, σκοτωθήκαμε στα γαμμένα. Νταλικέρι δεν έβλεπε τα αμάξια λόγω τη τροφή και τα είδε ξαφνικά μπροστά του στα 50 μέτρα. Πού να σταματήσει. Δεν σταματάει τα λικά. Και τα πήρε βάρνα. Αυτοί με τι σημαίε είχαν φύγει, δεν πήγανε πίσω-πίσω. Ναι. Πήγανε μπροστά. Επικράτησε χάος. Διαλυμένα αυτοκίνητα. Τραυματισμένοι επιβάτες, εκρήξεις από τη φωτιά. Φωνάζανε, κάνανε, τσιρίζανε, προσπαθούσαν να δουν αν είναι κάποιος μέσα αυτοκίνητο, σε ποια αυτοκίνητα υπάρχουν εγκλωβισμένοι να τους βγάλουν. Ό,τι μπορούσε να κάνει ο καθένας. Με το φόβο πάντα της φωτιάς. Παρακαλώ όλοι οι πολίτες που δεν έχουν δουλειά να πάνε στη δεξιά μεριά του δρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρουμάνος οδηγός αμέσως μετά την καραμπόλα πήρε τα χαρτιά του μέσα από την ταλίκα και απομακρύθηκε από το όχημα. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη σε κατάσταση σοκ. Έχουμε συνδεθεί ζωντανά με τους συναδέλφους, με τη Μαριάννα Τζανετάτου στην αίθουσα Σύνταξη. Έχουμε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη, Μαριάννα, για τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Να ξεκινήσω όμως από την Ραλιό Λεπίδου στην Εγνατία. Εδώ, Ραλιό, έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Υπάρχει πέμπτος νεκρός. Υπάρχει πέμπτος νεκρός. Πρόκειται για έναν 60χρονο Έλληνα, που αρχικά οι τραυματίες, οι 30 τραυματίες και η μία 53χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εδώ στο νοσοκομείο της Βέρειας όπου βρισκόμαστε. Στη συνέχεια όμως 5 άτομα λόγω της ιδιαίτερης σοβαρής κατάστασης, όπως μας είπαν οι γιατροί, μεταφέρθηκαν ασθενοφόρο σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Τελικά ο 60χρονος που ήταν στην εντατική και στο ΑΧΕΠΑ δεν τα κατάφερε και πριν λίγη ώρα μας ανακοίνωσαν πως έχασε την ζωή του. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι νοσηλεύονται 25 άτομα εδώ στο νοσοκομείο της Βέρειας και άλλα 4 άτομα στο Γεννηματάς, 2 ανήλικα παιδιά 16 μηνών και 4 ετών και οι υπόλοιποι στο ΑΧΕΠΑ. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Πριν δούμε για τους τραυματίες, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο βασανίζει όλο τον κόσμο πλέον. Mm-hmm. Τι ακριβώς έγινε? Εσείς από τους ανθρώπους που πήγε πολύ γρήγορα στο σημείο του δυστυχήματος. Έχεις εικόνα τι ακριβώς έγινε? Λοιπόν, οι οδηγοί, 36 οχήματα ήταν, λένε οι πληροφορίες μας, κατευθύνθηκαν προς τον Κόμβο και μετά την Βέρεια για να πάνε προς την Θεσσαλονίκη. Ήταν προγραμματισμένες να γίνουν κάποιες εργασίες της ΔΕΗ για λογαριασμό της Εγνατίας Οδού. Ήταν προγραμματισμένο να γίνουν σε 10 λεπτά αυτές οι εργασίες. Τελικά άργησαν, διέρχησαν πάνω από 30 λεπτά οι εργασίες αυτές, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Το άσχημο ήταν πως τα δύο άτομα με τις σημαίες που βρίσκονταν εκεί, σε πολύ κοντινή απόσταση από τα σταματημένα αυτοκίνητα, δίναν οδηγίες στο πού πρέπει να κατευθυνθούν οι οδηγοί, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές. Η Νταλίκα ερχόταν από Ιταλία με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη, φορτωμένη με εμπόρευμα. Δεν είχε δει πως υπάρχει σήμανση, έτσι είναι η προφορία του οδηγού, δεν είχε δει ότι υπάρχει σήμανση ότι γίνονται έργα και πρέπει να ελαττώσει ταχύτητα. Ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα, όπως μας είπαν οι ειδικοί, που θα αναλάβουν να πραγματοποιήσουν και την έρευνα γύρω από τα ακριβή αίτια αυτού του δυστυχήματος. Με αποτέλεσμα, όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι γίνεται, πατούσε συνεχώς το φρένο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει, να μην βγαίνουν τα φρένα, και όταν πλέον έχει βγει από το τούνελ όπου ερχόταν, ήταν πάρα πολύ αργά να σταματήσει. Δεν μπορούσε να σταματήσει την Ταλίκα. Ραλιό, βάλε μία ανατελεία. Βάλε μία ανατελεία, Ραλιό, σε παρακαλώ. Γιατί η Μαριάννα Τζανετάτου έχει πληροφορίες από τους διαλόγους που φαίνεται να είχε ο συγκεκριμένος οδηγός, ο Ρουμάνος οδηγός, με τους αστυνομικούς. Και φαίνεται, Μαριάννα, ότι το πρόβλημα στα φρένα της Ταλίκας προϋπήρχε. Δεν έπιαναν τα φρένα, φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ο 39χρονος οδηγός Νταλίκας Παναγιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε αντιληφθεί περίπου 30 χιλιόμετρα πριν από το σημείο ότι δεν υπάκουε το σύστημα πέδησης. Δυστυχώς, λίγα μέτρα πριν από την καραμπόλα, υπάρχει μια μικρή κατηφορική κλίση στο οδόστρωμα, περίπου 10%, όπως είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Αυτό, λοιπόν, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να αυξηθεί η ταχύτητα της Νταλίκας, αλλά να υπερθερμανθούν και τα λάστιχα και να πάρει φωτιά το όχημα. Ο οδηγός, λοιπόν, φέρεται να ισχυρίζεται και αρχικά ότι προσέκρουσε με ανεξέλεκτη ταχύτητα πάνω στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα και μάλιστα με ένα όχημα το οποίο ήταν φλεγόμενο, αφού ακριβώς αυτό δεν έπιαναν τα φρένα της Νταλίκας. Πήραν, λέει, τα λάστιχα φωτιά πριν προσκρούσει πάνω στα αυτοκίνητα. Ακριβώς. Φλεγόμενο ήταν το όχημα όταν άρχισε να προσκρούει πάνω στα οχήματα. Τελικά καταστράφηκε ολοσχερός και μάλιστα πήρε φωτιά και ένα γιοταχή και βρέθηκε μαθρακωμένη η άτυχη οδηγός. Εκτός από τον 39χρονο οδηγό Παναγιώτη, συνέλθηκε ο υπεύθυνος αναδόχου εταιρείας που εκτελούσε τα έργα στο σημείο. Έχουμε σοβαρές καταγγελίες από τους αυτόπτες μάρτυρες και τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα ότι δεν υπήρχαν ούτε κόνη, ούτε κάποια προειδοποιητική σήμανση, τουλάχιστον σε απόσταση ασφαλείας.
η οποία να τους ενημερώνει εγκαίρως ότι γίνονται έργα έτσι ώστε να μπορέσουν και οι οδηγοί να μειώσουν ταχύτητα. Υπήρχαν, λέει, όπως μας λένε, δύο υπάλληλοι από την ανάδοχη εταιρεία με σημαίες στα χέρια, που όπως όμως υποστηρίζουν ήταν τόσο κοντά, περίπου 50 μέτρα όπως μας είπαν, στα σταματημένα αυτοκίνητα, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχουν αρκετό χρόνο για να αντιδράσουν. Βέβαια, στην περίπτωση του οδηγού της Νταλίκας τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα, καθώς χωρίς φρένα, όπως φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος, δεν θα μπορούσε να ελέγξει το αυτοκίνητο. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από την, όπως φαίνεται, καταρχήν τουλάχιστον, να πούμε ότι αυτές είναι πληροφορίες, δεν υπάρχει επίσημη εκδοχή. Οι πρώτες εξηγήσεις που έδωσε στους αστυνομικούς το εύλογο ερώτημα, πώς δεν έκοψε ταχύτητα. Γιατί όπως είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες, έβλεπαν την Νταλίκα να πλησιάζει προς το μέρος του με ηλικιώδη ταχύτητα, χωρίς να καταλάβουν τουλάχιστον ότι προσπάθησε έστω να φρενάρει ο οδηγός. Ραλιό, επανέρχομαι σε σένα. Το θέμα είναι, υπάρχουν και κάποια παιδάκια μεταξύ των δραματιών, αν δεν απατώμε. Έτσι ακριβώς. Δύο παιδιά, το ένα είναι 16 μηνών και το άλλο 4 χρονών, βρίσκονται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Οι συγγενείς των παιδιών βρίσκεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με άλλα δύο άτομα. Γενικότερα, Παναγιώτη, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Έχουμε άτομα τα οποία είναι σε ιδιαίτερη κρίσιμη κατάσταση. Και εδώ στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου βρισκόμαστε, ένα άτομο είναι στην εντατική. Οι υπόλοιποι βρίσκονται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Παρακολουθούνται ωστόσο. Και άλλα πέντε άτομα πιο μπροστά φύγανε σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, γιατί κρίθηκε η κατάσταση τους ιδιαίτερα σημαντική. Όπως με μια πρόσφατη του γιου της 53χρονης άτυχης γυναίκας που έχασε ζωή της το πρωί που επέβαινε στο αυτοκίνητο της μητέρας της. Θα δούμε και δηλώσεις αργότερα, του είπε ο πατέρας του παιδιού. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι και ψυχολόγοι εδώ στο νοσοκομείο. Προφανώς. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη της Πυροσβεστικής. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, με τον κύριο Χρήσανθο Αθανασόπουλο. Εσείς ήσασταν στο σημείο, φαντάζομαι, κύριε Αθανασόπουλε. Φαντάζομαι ότι αυτές είναι από τις εικόνες που κανείς μας δεν θέλει να δει, πολλό δε μάλλον να ζήσει από κοντά. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πράγματι, τέτοια τραγικές στιγμές δεν χρειάζεται να ζήσει κανένας. Ήταν μια τραγική στιγμή. Μια καραμπόλα με 35, συμμετείχαν 35 οχήματα. Είχαμε 4 νεκρούς που απεγκλωβίσαμε, 5 τραυματίες. Η Νταλίκα, η οποία έκανε και το κακό, εκάηκε ολοσχερός. Εκάηκε και ένα όχημα, όπου μέσα παθρακώθηκε και ένα άτομο. Έχετε εικόνα αν πράγματι ενδεχομένως δεν είχε σύστημα για να σταματήσει, δεν είχε φρένα εν ολίγης η Νταλίκα για να σταματήσει? Εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό, γιατί εμείς τρέξαμε για να απεγκλωβίσουμε τα άτομα, να τα στείλουμε τους τραυματίες γρήγορα προς το νοσοκομείο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τις πρώτες βοήθειες. Να σώσετε όσους μπορείτε να σωθείτε. Αυτές οι εικόνες φαντάζομαι ήταν σοκαριστικές από κοντά, κύριε Αθανασόπουλε. Ναι, είναι τραγικές στιγμές αυτές. Ευτυχώς οι υπηρεσίες μας, η πυροσβεστική υπηρεσία Βέρειας, Νάουσας Αλεξάνδρειας, ο έκτος πυροσβεστικός σταθμός Θεσσαλονίκης με τους διοικητές. Όλοι τρέξανε τα παιδιά εκεί και βοηθήσαμε. Κύριε Αθανασόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στο Δελτίο Ειδήσεων του Star. Να συνδεθούμε τώρα, βλέπουμε ήδη τον κύριο Δημήτρη Καρολίδη, τον Δημήτρη τον Καρολίδη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο από το verianet.gr. Δημήτρη, ήσουν από τους ανθρώπους που πήγε στο σημείο για να κάνει ρεπορτάζ. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο πώς είναι το σημείο και αν έχεις πληροφορίες για το πώς λειτουργήσε ο οδηγός της Νταλίκας? Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν σήμερα το πρωί και ξεκίνησε σήμερα το πρωί είχαν προαναγγελθεί με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας 2 μέρες νωρίτερα. Ήταν παρούσα δηλαδή, η αστυνομία? Βεβαίως ήταν παρούσα η αστυνομία στο σημείο της σήμανσης, όχι. Ενώ ότι ήταν προγραμματισμένες και μάλιστα υπήρξε και ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία έλεγε ότι Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιηθούν έργα στην Εγνατία. Δημήτρη μου, ατυχή συγκυρία, αλλά ο Ρουμάνος οδηγός ενός βουλγάρικου φορτηγού δεν το ήξερε αυτό. Άρα η σήμανση είναι το θέμα. Η σήμανση. Λοιπόν, έχεις πληροφορίες αν ήταν επαρκής ή όχι? Στο σημείο, έτσι. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα, γιατί το σημείο εκεί είναι πραγματικά μία παγίδα. Είναι το τελείωμα της κατηφόρας από τον δρόμο την Εγνατία την Κοζάνη, που ξέρουμε ότι είναι μία διαρκής κατηφόρα όπου καταπονούνται φρένα, λάστιχα, σύστημα πέδησης και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει πρέπει να λειτουργήσει πάνω σε ένα όχημα για να έχει μία ασφαλή πορεία. Τελειώνει σε μία δεξιά στροφή. Ναι. Όπου λόγω του ότι είναι η στροφή εκεί δεν υπάρχει ορατότητα. Το τούνελ είναι πολύ πιο πίσω, το τούνελ. Δεν υπάρχει τούνελ. Δεν υπάρχει τούνελ. Δεν υπάρχει τούνελ.
Περνάμε την αερογέφυρα που στρίβουν τα αυτοκίνητα για να φύγουν προς Δυτική Μακεδονία. Πάνω από την αερογέφυρα συνεχίζει η κατηφόρα, ναι, και φτάνοντας στο σημείο εκείνο υπάρχει μία δεξιά στροφή, που λόγω του ότι είναι, ο δρόμος έχει αυτή τη στροφή, δεν υπάρχει οπτική επαφή με το βάθος του δρόμου. Δηλαδή αυτά τα εισάδια που έχουμε κατά τα άλλα σε κάποιους δρόμους που βλέπουμε μπροστά μας στα 200-300 μέτρα, κάτι να γίνεται μπροστά. Οι ελεγκτές, ο οδηγός, πού ήταν, έχεις εικόνα πού ήταν οι ελεγκτές, σε πόση απόσταση από το σημείο, από τη στροφή, να πω αλλιώς. Βεβαίως. Οι μαρτυρίες λοιπόν και δύο οδηγών, ενός οδηγού Νταλίκας και ενός οδηγού Γιώταχη, λένε ότι είδανε κάποιους ανθρώπους, ακριβώς έτσι το λένε και το έχω καταγεγραμμένο σε βίντεο, να κρατάνε κάτι σημαίακια και να είναι περίπου στο ύψος της νησίδας, εκεί που τελειώνει δηλαδή το Τσιμεντένιο στη Θέο και αρχίζει το Μεταλλικό. Δηλαδή η απόσταση από εκείνο το σημείο μέχρι τα αυτοκίνητα, ναι, πώς ήταν τέτοια που... Δεν ξέρω αν μπορεί και γιοταχή, αν κάποιος οδηγός έχει λίγο βαρύ πόδι, αν μπορεί ακόμα και ένα γιοταχή. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σταθερό σημείο. Τα είναι μία απόσταση οποία... περίπου 100 μέτρων, να σου πω έτσι. Είναι 50, πόσο περίπου μέτρα μπορεί να είναι δεν αυτό. Μπορεί να... Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί απόσταση για τον εξής λόγο. Ότι σταματούσαν τα αυτοκίνητα και διαδοχικά. Σταματούσαν άλλα από πίσω, άλλα από πίσω. Πλησίαζαν, κατάλαβα. Ήταν μεγάλη σημαίνει... ο συνωστισμός. Έτσι. Όταν λοιπόν η Νταλίκα μπήκε στη στροφή, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες και μάλιστα βουλγάρικης καταγωγής, ένα βανάκι το οποίο επέστρεφε από Ιταλία και ένας από την ομάδα αυτών έχασε τη ζωή του, είναι ένας ο αλλοδαπός ο οποίος έχασε τη ζωή του, είπαν ότι είδανε μία βολίδα πραγματική, μάλιστα, να πέφτει επάνω τους χωρίς να σταματάει. Δημήτρη, σε διακόπτω, γιατί έχουμε τον κύριο Γιώργο Τζίμα στο τηλέφωνο, στην γραμμή μας, ο οποίος θα παρέμβει στο δελτίο μας. Ήταν αυτόπτης ο άνθρωπος, ήταν εκεί όταν έγινε το περιστατικό. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορείτε να μας... ήσασταν μεταξύ των οδηγών εκεί στο σημείο? Ναι, ήμουν λίγα μέτρα πιο μακριά από εκεί, από το συμβάν αυτό. Λίγα μέτρα πιο μακριά, εννοείται μετά το περιστατικό ή πριν το περιστατικό? Την ώρα που έγινε το περιστατικό, όλα τα αυτοκίνητα ήμασταν σταθμευμένα εκεί, γιατί γινόταν έργα. Ναι. Ξαφνικά ήρθε μια Νταλίκα με ηλικιώδη ταχύτητα, ναι, έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα, ναι, έσπηρε αυτό που λέτε και εσείς, το θάνατο και τον πανικό. Αυτή, προηγουμένως, όπως πλησιάζατε οδηγώντας το αυτοκίνητό σας προς το σημείο, υπήρξαν, ναι, ελεγκτές που σας προειδοποίησαν για τα έργα? Υπήρχε μόνο ένα σημειοφόρος λίγα μέτρα πριν σταματήσουμε, ναι, ένα νέο παιδί, ναι, ο οποίος δεν μπορούσε προφανώς και αυτός να ελέγξει όλη αυτή την κίνηση. Εσύ... Πιστεύω ότι, ναι, ευθύνεται κατά πρώτον η αστυνομία. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι θα γίνονταν έργα, ενημερωνόμαστε από τον συνάδελφο, ναι, του Δημήτρη Καρολίδη. Δεν υπήρχε πουθενά σήμανση. Δεν, σήμανση υπήρξε... να... ναι, ναι. Δεν υπήρχε καθόλου φωτεινή σήμανση. Ένα αυτό. Υπάρχουν σηματοδότες φωτεινοί πάνω από την Αγνατία στα συγκεκριμένο σημείο που να προειδοποιούν για τέτοιου τύπου γεγονότα? Όταν περάσαμε εμείς δεν ήταν αναμένα. Δεν ήταν αναμένα αυτά. Όχι. Εγώ την τελευταία στιγμή είδα ένα σημειοφόρο. Ναι. Σαν να ήταν οπαδός, ξέρω εγώ, κάποιες ομάδες, κουνούσε, ναι, απλώς τη σημαία. Ναι. Σε τέτοιο δρόμο, με τέτοια κίνηση, με τέτοια κυκλοφορία, βάλανε ένα παιδί να κουνάει μια σημαία. Το όριο ταχύτητας πόσο είναι περίπου εκεί? Αν θυμάστε τώρα τι σας ρωτάω, αλλά για να καταλάβουμε και με τι ταχύτητα κινούνται οι οδηγοί εκεί περίπου. Μα είναι ανεξέλεγκτη ταχύτητα. Εντάξει, το όριο ξέρω εγώ, εμείς πηγαίναμε 80 με 100, αλλά υπήρχαν και αυτοκίνητα τα οποία πηγαίναν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η Νταλίκα, παράδειγμα, έρχονταν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η Νταλίκα, νιώσατε ότι προσπάθησε να σταματήσει, έγινε προσπάθεια να φρενάρει ή οτιδήποτε είδα, άλλο? Δεν την είδα. Ναι. Η Νταλίκα, άκουσα μόνο τον κρότο πίσω, τον καπνό με τη φωτιά και έτρεξα προς τα εκεί να δω τι συμβαίνει. Πήγατε προς την πορεία της, προς την πλευρά της Νταλίκας, δηλαδή κινηθήκατε, όχι αντίθετα, ναι, για να, ναι, φύγετε. Ναι, ναι. Το θέμα είναι πιο ότι έχουμε θεσπίσει καινούργια όρια ασφαλείας στην Ελλάδα. Αυτό είναι το τραγικό. Οι εικόνες, φαντάζομαι, που είδατε ήταν σοκαριστικές, κύριε Τζίμα. Μα βέβαια, τι θα πει, μόνο σοκαριστικές. Σε σημαδεύει μια ζωή αυτό το πράγμα. Δεν είναι σοκαριστικές και άντε τελειώσαμε. Να το πω λαϊκά, άνοιγε δρόμο ανάμεσα στα αυτοκίνητα, τα καβάλαγε η Νταλίκα. Μα τα καβάλισε τα αυτοκίνητα. Ναι.
Προχωρούσε δηλαδή πάνω από το αυτοκίνητο, ουσιαστικά συνθρίβοντας λαμαρίνες και ανθρώπους μαζί. Όταν έφτασα εκεί, είδα μέσα σε δύο λεπτά να έχει γίνει βομβαρδισμένο τοπίο. Λες και πέρασε η αεροπορία, ένα τέτοιο πράγμα. Ο δρόμος ήταν κλειστός πολλή ώρα, κύριε Τζίμα. Εννοώ, όχι πριν το συμβάν, από τα έργα εννοώ. Εγώ όταν έφτασα στο πεντάλεπτο μέσα έγινε το κακό. Δεν ξέρω πόση ώρα περίμεναν οι άλλοι πιο μπροστά από εμάς. Μάλιστα. Κύριε Τζίμα, είναι συγκλονιστική η μαρτυρία σας. Πράγματι, αυτές είναι στιγμές που επαναλαμβάνω, κανείς δεν θέλει να ζει και να βλέπει και πολλό, δεν μάλλον να ζει. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε να παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τη ζούμε. Έτσι. Υπάρχουν όμως και υπεύθυνοι για αυτό το χάλι. Γι' αυτό το ρόλο δεν μπορούμε να τον κάνουμε εμείς, να αποδώσουμε εμείς τις ευθύνες, κύριε Τζίμα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν οι υπεύθυνοι. Καταγράφεται βεβαίως η μαρτυρία, φαντάζομαι θα κληθείτε για την αστυνομία να καταθέσετε. Δεν μπορούν να πούν τίποτα οι υπεύθυνοι. Δεν μπορούν να πούν τίποτα τώρα. Ό,τι και να πούν είναι κατόπιν. Το θέμα είναι να περιμένουμε την έρευνα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Τζίμα. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τις μαρτυρίες των άλλων ανθρώπων που έζησαν αυτόν τον εφιάλτη. Οι συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών ρωτούν με αγωνία για τα κοντινά τους πρόσωπα. Ο άνθρωπος που βλέπετε έτυχε να βρίσκεται με τη σύζυγό του στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Ευτυχώς, τραυματίστηκαν ελαφρά. Λίγο στο κεφάλι μου. Κάνετε τις πρώτες εξετάσεις τώρα. Ναι, κάνω τις πρώτες εξετάσεις. Στο κεφάλι μου και εδώ στο στήθος μου δεξιά. Προφανώς μπορεί να είναι από τη ζώνη. Μου λέει η γυναίκα μου ότι περίπου 10 λεπτά είχα χάσει τις αισθήσεις μου. Και δάγκωσα προφανώς και τη γλώσσα μου, γιατί μου είδαν από το τράνταγμα. Μετά όμως δεν τίποτα. Μια χαρά, θυμάμαι τα πάντα όπως έγινε. Η γυναίκα σας είναι μέσα, όπως βλέπετε. Ναι, είναι μέσα. Πιο σοβαρά είναι. Όχι, όχι, δεν είναι πιο σοβαρά. Την πονάει η μέση και ο αυχένας. Ζαλίζεται λίγο και μάλλον θα την κρατήσουν και αυτήν και εμένα. Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με την Αναστασία Μακρύ που έζησε τον εφιάλτη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Βέρειας. Με το που σταμάτησα σε δύο λεπτά είδα την Ταλίκα μέσα από τον καθρέφτη να έρχεται με φόρα και να μας παίρνει όλους παραμάζωμα. Ένιωσα ότι χτυπάω, έφερε τούμπες στο αυτοκίνητο μαζί και εγώ μέσα και προσγειώθηκα μετά πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο το δικό μου αυτοκίνητο διαλύθηκε τελείως. Και μπόρεσα και βγήκα με πολύ δυσκολία γιατί είχαν σφινώσει οι πόρτες. Δίπλα μου είχε πάρει φωτιά η Ταλίκα και δεν μπορούσα να βγω μετά, ώσπου κατάφερα και βγήκα. Έχω διάστηση και κάτι σλάψει στον αυχένα και στο χέρι. Στιγμές αγωνίας ζουν οι συγγενείς των τραυματιών έξω από το νοσοκομείο της Βέρειας. Ήταν 4 άτομα. Ήταν 4 άτομα. Ναι, και ήρθε το αυτοκίνητο στο κεφάλι του άλλου, του πίσω. Στον ουρανό του αυτοκίνητου που ήταν ήδη τα παιδιά και ο ουρανός του αυτοκίνητου χτύπησε στο κεφάλι. Μάλιστα. Τα παιδιά. Τραυματίστηκαν και οι 4? Όχι. Ευτυχώς, μόνο ένας. Σταματήσαμε γιατί είχαν κάτι έργα κάνανε, σταματημένα όλα τα αμάξια και ακούω μία φωνή μόνο πώς έρχεται έτσι. Με το ώσπου να προλάβω να δω ένα φορτηγό μας είχε πάρει όλους βάρνα. Εγώ οδηγούσα, ο γιος μου καθόταν μπροστά συνοδηγός και η γυναίκα μου ήταν ακριβώς από πίσω, η οποία έχει τελειώσει. Αυτό τι άλλο να σας πω δεν ξέρω. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Έχουμε 35 τραυματίες συνολικά, τα άτομα τα οποία ήρθαν στην Βέρεια ήταν 30 εδώ, 35 είναι όλοι τα περιστατικά που είχαμε, ήρθαν 30 άτομα. 30 τραυματίες και μία νεκρή γυναίκα μεταφέρθηκαν εδώ στο νοσοκομείο της Βέρειας. Ωστόσο, η κατάσταση 5 από αυτούς κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς και έτσι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά, 4 χρονών και 16 μηνών. Η κατάστασή του είναι σοβαρή, αλλά αντιμετωπίσιμη. Είναι 16 μηνών και 1,5 ετών, κάπου εκεί. Είναι συγγενής. Στο ίδιο όχι. Είναι συγγενείς. Όπως και η κοπέλα που μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ είναι συγγενείς με τα παιδιά αυτά. 4 τραυματίες με κρανιογκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκαν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Τα 3 περιστατικά είναι αντιμετωπίσιμα. Το 1 περιστατικό είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Έχουμε φέρει ιατρούς και ψυχολόγους από το νοσοκομείο της Κατερίνης για να υποστηρίξουν ψυχολογικά τους ασθενείς. Όλο το προσωπικό του νοσοκομείου της Βέρειας βρέθηκε επιποδός. Εκτός από το εφημερεύον προσωπικό που βρισκόταν σήμερα την Κυριακή στο πόστο του, εκλήθησαν και κάποιοι γιατροί ήρθαν, όλο το προσωπικό ήρθε μέσα για να βοηθήσει μόλις μάθαμε για το τρομερό αυτό και τραγικό συμβάν.
Την πλατσή ταυτότητα με την οποία είχε νοικιάσει το διαμέρισμα της οδού Καλλιφρονά στην Κυψέλη ο Αντώνης Σταμπούλος έδωσαν στη δημοσιότητα οι αστυνομικοί σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν εάν είχε νοικιάσει και άλλους χώρους με αυτά τα στοιχεία. Το πρωί ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή στο εφετείο, αρνήθηκε όμως να απολογηθεί μέχρι να ενημερωθεί για τη δικογραφία. Ο Αντώνης Σταμπούλος έφτασε στο εφετείο στις 9.30 το πρωί στην οδό Λουκάρεως. Έξω από το κτίριο ήταν οι γονείς του που δεν μπόρεσαν να τον δουν, αλλά και συγκεντρωμένα άτομα που φώναζαν συνθήματα. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο Αντώνης Σταμπούλος μεταφέρθηκε από το εφετείο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Μιλώντας στον ανακριτή, είπε ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί, τουλάχιστον μέχρι να λάβει γνώση της δικογραφίας. Ο φερόμενος από την αστυνομία ως δεξί χέρι του Νίκου Μαζιώτη που αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κλοπή, πλαστογραφία και ψευδή ανομωτή κατάθεση, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Η συνηγορός του αναφέρει ότι το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Αυτό το πανηγύρι δεν αντιστοιχεί με το υλικό που έχει δοθεί στον ανακριτή. Έχουμε σοβαρή παραβίαση του νόμου, του τεκμηρίου της αθωότητας και των δικονομικών κανόνων. Ο 31χρονων κατηγορούμενος που θεωρείται από την αντιτρομοκρατική μέλος της επιχειρησιακής ομάδας του επαναστατικού αγώνα φέρεται να είχε νοικιάσει με πλαστή ταυτότητα το διαμέρισμα της οδού Καλλιφρονά στην Κυψέλη που οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ήταν το ορμητήριο της οργάνωσης. Με εισαγγελική διάταξη η πλαστή ταυτότητα που βρέθηκε στο διαμέρισμα δόθηκε στη δημοσιότητα. Κάποιος που δεν το ξέραμε, δεν ήξερα, δεν τον είχα δει ποτέ, δεν... Ακούγατε φασαρία, μαζεύτηκαν κόσμο. Τίποτα. Δεν υπήρχε άνθρωπο. Σε μέρα, ας πούμε, δεν είχε μπει κανένα. Δηλαδή, που κυκλοφορούσαμε εμείς, κανένα. Χρησιμοποιούσε τα στοιχεία Ευθυμίος Τσέργας του Κωνσταντίνου και της Πινελόπης με ημερομηνία γέννησης 26 Ιουλίου του 1987. Η ταυτότητα φαίνεται να έχει εκδοθεί το Μάρτιο του 2005 από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου. Πρόκειται για τα πραγματικά στοιχεία νεαρού άνδρα που δεν έχει χάσει την ταυτότητά του. Η φωτογραφία που έχει επικοληθεί στην ταυτότητα δεν είναι του πραγματικού κατόχου, αλλά προσομοιάζει με τον Αντώνη Σταμπούλο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο κατηγορούμενος έχει νοικιάσει και άλλους χώρους με αυτά τα στοιχεία. Στο άδειο διαμέρισμα της οδού Καλλιφρονά οι αστυνομικοί βρήκαν δύο κράνη και ευελπιστούν ότι θα ανιχνεύσουν γενετικό υλικό. Στην έρευνα που έκαναν αστυνομικοί στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Καλλιφρονά στην Κυψέλη, ζήτησαν από ιδιοκτήτη άλλου διαμερίσματος να παραστεί ως μάρτυρα στην καταγραφή των αντικειμένων που βρέθηκαν. Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής γνώριζαν ότι ο Αντώνης Σταμπούλος κυκλοφορούσε εκτός από τη μοτοσυκλέτα και με αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής εντόπισαν το αυτοκίνητο του Αντώνη Σταμπούλου, ένα τζιπάκι Λάντα Νίβα, σε αυτό εδώ το συνεργείο στο Περιστέρι. Με γερανό το μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκαν αντικείμενα, ωστόσο ερευνάται εξονυχιστικά για γενετικό υλικό και αποτυπώματα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, σημαντικές αποκαλύψεις να κάνουμε για το θέμα και πολλά να πούμε. Βλέπουμε ήδη το Βαγγέλη Γκούμα στο διαμέρισμα της οδού Καλλιφρονά. Έχει φτάσει στην είσοδο του διαμερίσματος και έχει και ένα σχεδιάγραμμα να μας δείξει. Να ξεκινήσω όμως με τη Θεοδόρα Θεοδωρουλάκη. Θεοδόρα, έχει μια πρωτοτυπία ότι ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει καταρτήσει ένα δελτίο ταυτότητας πλαστό. Και μάλιστα ήταν πλαστά τα στοιχεία, ήταν ενός άλλου προσώπου και η φωτογραφία δεν ήταν καν του ιδίου ούτε του άλλου προσώπου. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα αν πρόκειται για τον Αντώνη Σταμπούλο ή όχι στη φωτογραφία. Γι' αυτό και αναφέραν και στο δελτίο και είπαμε και στο ρεπορτάζ ότι μοιάζει. Δεν μπορούν να το πούν 100% με βεβαιότητα, ούτε να αποκλείσουν ότι είναι ο ίδιος. Πάντως αυτή την εικόνα παρουσίαζε. Πρέπει να σας πω ότι είναι τακτική και του Νίκου Μαζιώτη. Καθώς μετά τη σύλληψή του, όσα δελτία ταυτότητας βρέθηκαν και ήταν πλαστά, ήταν έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν είχαν κλαπεί οι ταυτότητες, δεν είχε αναφερθεί κλοπή ότι είχε χαθεί το δελτίο ταυτότητας, απλά είχαν υποκλέψει τα στοιχεία. Τα στοιχεία έτσι, του λοιπόν, συγκεκριμένου και σε έλεγχο να του σταματούσαν. Υπαρκτό πρόσωπο. Υπαρκτό πρόσωπο, η ταυτότητα δεν απασχολούσε, οπότε πάλι θα μπορούσαν να περάσουν από τον έλεγχο. Να σας πω τώρα τι γίνεται. Οι αστυνομικοί περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και αυτά αναμένονται, όπως λένε, μέχρι αύριο. Γιατί τι θέλουν να δουν. Θέλουν να δουν τα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στο πατρικό του σπίτι και οι υπολογιστές, αν περιέχουν κάτι. Όμως αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα κράνη που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της οδού Καλλιφρονά. Και να σας πω ότι εκεί βρέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό το τηλέφωνο είναι πολύ σημαντικό για τους αστυνομικούς. Προφανώς. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το είχε από το 2013 ο Σταμπούλος. Δεν έκανε πάρα πολλές κλήσεις. Υπάρχουν μηνύματα
Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα μπουν στο μικροσκόπιο, γιατί ίσως τους οδηγήσει, ίσως τους δώσει απαντήσεις που τόσο καιρό ψάχνουν. Σε πολλά ζητήματα γιατί ακριβώς. Γιατί ακριβώς αυτό λέμε, ότι αυτό. Πάμε όμως, Θεοδόρα, στο διαμέρισμα της Καλλιφρονά, εκεί που βρίσκεται στην είσοδό του. Βλέπουμε από πίσω τα αποτυπώματα που έψαχναν αποτυπώματα οι αστυνομικοί, Βαγγέλη, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι τα γνωστή πούδρα, μαύρη πούδρα, στην οποία βάζουν στις πόρτες προκειμένου λοιπόν να εντοπίσουν τα αποτυπώματα των ανθρώπων που έμπαιναν ή έμεναν μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Μπορούμε μάλιστα να δούμε ότι και στο έδαφος, στο πάτωμα, υπάρχουν ακόμη κάποια απομεινάρια από τις έρευνες των αστυνομικών, κάποια ειδικά σακουλάκια. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα διαμέρισμα που βλέπει τον πίσω όροφο της πολυκατοικίας. Δεν έχει καμία επαφή δηλαδή από μπροστά. Και εδώ λοιπόν θα σας δείξουμε ένα μικρό σχεδιάγραμμα για να καταλάβετε πώς είναι το διαμέρισμα. Αυτό το σχεδιάγραμμα μας το έκανε πριν από λίγα λεπτά ο άνθρωπος, ο οποίος παρέστη ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της καταγραφής των αντικειμένων που βρέθηκαν μέσα. Σύμφωνα λοιπόν, εδώ πέρα είναι η είσοδος, έτσι, Παναγιώτη, όπως βλέπεις. Ακριβώς, εκεί που βρίσκεσαι ακριβώς. Λοιπόν, είναι η είσοδος. Η πόρτα, περνάς εδώ πέρα στην αριστερή πλευρά, λοιπόν, υπάρχει μια κουζίνα, στη δεξιά πλευρά υπάρχει τουαλέτα. Περνάς λοιπόν την είσοδο, υπάρχει ένα μεγάλο δωμάτιο, όπως μας είπαν, και εδώ στη δεξιά πλευρά βρέθηκε πάνω σε ένα μικρό τραπέζι, ένα κινητό, δύο κράνη και στο πίσω μπαλκόνι, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγο, βρέθηκε και ένας ανεμιστήρας. Να πούμε λοιπόν τι άλλο πήραν οι αστυνομικοί από το διαμέρισμα. Αυτά ήταν τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν μέσα. Τα κράνη έχουν δώσει στοιχεία DNA πολλές φορές, γιατί είναι στο κεφάλι, στο τριγωτό της κεφαλής, και από τις τρίχες είναι προφανές ότι πολλές φορές βγαίνουν λαβράκια για την αστυνομία. Άλλωστε, Παναγιώτη, και αυτό το σακουλάκι, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει και από άλλες έρευνες των αστυνομικών, συνήθως ξέρουμε ότι βάζουμε την ειδική λαβίδα μέσα. Τρίχες και ό,τι άλλο είναι μικροσκοπικό, το οποίο βρίσκουμε στα διαμέρισματα. Ψάχνοντας. Πέρα όμως από αυτό, Παναγιώτη, να σου πω τι άλλο βρήκαμε στο διαμέρισμα. Από ό,τι μάθαμε λοιπόν από τον άνθρωπο ο οποίος παρέστησε ως μάρτυρες, μάζεψαν όλα τα διαφημιστικά των φαγητών. Να σας πούμε λοιπόν για ποιο λόγο γίνεται αυτό, καθώς το είχαμε αντιμετωπίσει και στην προηγούμενη φορά με τον Νίκο Μαζιώτη. Να. Οι αστυνομικοί λοιπόν πηγαίνουν στα σημεία όπου συνήθως, όπου αναγράφουν πάνω τα διαφημιστικά, όπου συνήθως λοιπόν θα μπορούσαν να κάνουν τις παραγγελίες. Εκεί ζητάνε λοιπόν από τα κομπιούτερ των καταστηματαρχών να τους δείξουν τις διευθύνσεις, τα κινητά τηλέφωνα που υπάρχουν. Κάνουν μέσα ταυτοποίηση προφανώς αριθμού και διαμερίσματος με την παράδοση και ξέρουν ποιο είναι το αριθμό του τηλέφωνου, είναι το τηλέφωνο πλέον. Και αν θυμώνται οι υπάλληλοι που πηγαίνουν τα φαγητά στα συγκεκριμένα σημεία, αν θυμώνται ποιος είναι αυτός που τους άνοιξε την πόρτα, δείχνουν τις ανάλογες φωτογραφίες. Υπάρχει όμως και μια άλλη αποκάλυψη που έχεις να κάνεις, η οποία έχει να κάνει με πληροφορίες ή μαρτυρίες εντός εισαγωγικών που συλλέγουν οι αστυνομικοί, που λένε ότι ενδεχομένως εκεί στο διαμέρισμα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, είχαν θεαθεί άλλοι άνθρωποι. Θα μεταφέρουμε με μια επιφύλαξη τη συγκεκριμένη πληροφορία. Δηλαδή, λένε, μια πληροφορία λένε ότι στην πολυκατοικία, μάλλον με κάποιον άντρα που πιθανότατα να ήταν ο άνθρωπος ο οποίος νίκιαζε το διαμέρισμα, κάποιοι είδαν μια γυναίκα με ένα παιδάκι. Αυτό όμως το μεταφέρουμε με επιφύλαξη, καθώς στην πολυκατοικία ζουν πολλές οικογένειες. Φωτογραφίζουν την Πολαρούπα, να το πούμε έτσι. Την Πολαρούπα, έτσι. Έτσι όπως το λένε. Φωτογραφίζουν την Πολαρούπα, αλλά μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία με επιφύλαξη. Αυτό περιμένουν, Παναγιώτη, να δουν οι αστυνομικοί αύριο. Αν υπάρχουν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Παναγιώτη, αν μου επιτρέψετε, να σου μεταφέρω μια πληροφορία, μια μαρτυρία που καταγράψαμε πριν από λίγο. Μας είπε λοιπόν η ιδιοκτήτρια άλλου διαμερίσματος εδώ στην πολυκατοικία, ότι πριν από λίγους μήνες είχε δει την ιδιοκτήτρια με κάποιον Έλληνα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, όχι όμως την ηλικία του ανθρώπου που έχει συλλάβει η αστυνομία, γύρω στα 50 χρονών με λίγα ψαρά μαλλιά, στην οποία όταν ρώτησε την ιδιοκτήτρια αν είναι ο συγκεκριμένος που νίκιασε το διαμέρισμα, αυτή του είπε ναι, γύρισε να του απευθύνει το λόγο και να του πει καλορίζικο. Συγκεκριμένος όμως άντρας, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, απέφυγε να μιλήσει αλλά και να δείξει καθαρά το πρόσωπό του. Είναι μια μαρτυρία την οποία κάναμε πριν από λίγα λεπτά και νομίζω ότι συνεισφέρει. Έχει και μια. Δείχνει και άλλα πράγματα. Δείχνει ότι ενδεχομένως να υπήρχε και άλλο πρόσωπο μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα το οποίο να εμπλέκεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο, Παναγιώτη. Ναι. Όλη την ημέρα δεν βλέπαν κανένα. Συνήθως όποιος έμπαινε στο διαμέρισμα, τις 2-3 φορές δηλαδή που ακούσαν θόρυβο, αυτό γινόταν ξημερώματα. Δηλαδή γύρω στις 5 ώρα το πρωί η πόρτα άνοιγε. Έμπαινε και έφευγε. Γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, σε ένα άδειο διαμέρισμα κανείς πολλές ώρες δύσκολα θα ευρισκόταν. Άρα ή το άδειασαν κάποιοι, πρόλαβαν και το άδειασαν, ή ήταν μόνο για να αφήνουν πράγματα και να φεύγουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς και τους δύο. Γιατί ένα τραπέζι και ένα σκαμπό δεν σημαίνει τίποτα. Για το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ πολύ.
άνοιγμα στις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου αλλά και στους ανεξάρτητους βουλευτές που βρίσκονται μακριά, όπως είπε, από λαϊκισμούς και δημαγωγίες, απίφθινε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς προέταξε ως επιτακτική ανάγκη τη συνταγματική αναθεώρηση και επιτέθηκε εκ νέου στην Κουμουνδούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως προηγείται με 3,7% σε νέα δημοσκόπηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Κάλεσμα συσπήρωσης αλλά και άνοιγμα σε ανεξάρτητους βουλευτές που μπορούν να δείξουν υπευθυνότητα μακριά από λαϊκισμούς, απίφθινε ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην επιδιακή εκδήλωση για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα υποχρέωσή μας να ανοίξουμε τις πόρτες μας, αλλά και τις καρδιές μας, ώστε να χωρέσουν όλοι εκείνοι που θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί μας και να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή και η πολιτική σταθερότητα είναι αναγκαίες συνθήκες ώστε η χώρα να προχωρήσει τάχιστα στην πολύ σημαντική συνταγματική αναθεώρηση που αρχίζει άμεσα και η πρώτη της φάση θα ολοκληρωθεί με τη λήξη θητείας της κυβέρνησης το 2016. Τόνισε ότι η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια στο τέλος του 2014, προανήγγειλε σημαντικές φοροελαφρύνσεις και εξαπέλυσε νέα σκληρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντέχει άλλο να βλέπει τις συνιστώσεις του χάους να περιφέρονται στα παράθυρα, διαδίδοντας ψέματα. Υπάρχουν σήμερα και εκείνοι που υποκρίνονται, που ξαφνικά φόρεσαν χαμόγελο ηθοποιού, σταυρό χριστιανού και ρούχα Ευρωπαίου. Αλλά ηθοποιός, ναι, χάρη μιας επιτυχημένης πολιτικής για τον τόπο, όχι ηθοποιός, σε μια αποτυχημένη παράσταση που θα καταλήξει καταστροφική για τον τόπο. Το παρόν στη χθεσινή εκδήλωση έδωσαν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, καθώς και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από αρκετά χρόνια. Είχε μάλιστα και μια θερμή χειραψία με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Επίθεση στον Πρωθυπουργό για όσα είπε στην επαιτειακή εκδήλωση εξαπέλυσαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Όταν κάποιος αντιλαμβάνεται την καταστροφή που υπέστη η χώρα μας ως συνταγή επιτυχίας που πρέπει να συνεχιστεί, τότε ή έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα ή το λέει για να κοροϊδέψει. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς κάνει και τα δύο και μάλιστα παίζοντας ως κακός ηθοποιός. Μοιραίος και πάλι στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας χτίζει τη δική του Νέα Ελλάδα με χειροκροτητές στα άκρα με τα οποία δεν συνεργάστηκε ποτέ αυτή η παράταξη. Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μνημόνια επανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με νέα συνέντευξή του. Όχι, δεν θα υπάρξουν νέο δάνειο, νέο μνημόνιο και νέα τρόικα. Αυτό το θέλουν όσοι έχουν αποκτήσει λόγο ύπαρξης εξαιτίας της κρίσης του μνημονίου και της τρόικας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θεωρεί σημαντικό να πέσει η κυβέρνηση από τη λαϊκή πίεση. Θεωρούμε πολύ πιθανό να έχουμε εκλογές σύντομα. Όμως είναι διαφορετικό να γίνουν εκλογές γιατί δεν τους βγαίνουν τα παζάρια για τους 180 και είναι άλλο να πέσει η κυβέρνηση και να προκύψουν εκλογές κάτω από τη λαϊκή πίεση. Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία προκειμένου να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση ζητάει και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο ίδιος συνομίλησε το πρωί με κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονα και έγινε ο πρώτος πολιτικός που τόλμησε μετά από πολύ καιρό να βρεθεί στην πολύπαθη αυτή περιοχή. Το Σύνταγμα είναι μπροστά μας. Το Σύνταγμα πρέπει να αλλάξει. Και αν δεν αλλάξει τώρα, θα αλλάξει σε 5 χρόνια θα αρχίσουν οι αλλαγές. Την ίδια στιγμή, προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7% έναντι της Νέας Δημοκρατίας δείχνει δημοσκόπηση της εταιρείας E-Voice για τον τύπο της Κυριακής. Στην πρόταση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 17,5% έναντι 21,2% του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή, ενώ τέταρτο είναι το Ποτάμι. Στο ίδιο γκάλοπ, οι πολίτες απαντούν ότι εμπιστεύονται πιο πολύ τον Αντώνη Σαμαρά από τον Αλέξη Τσίπρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ο Φώτης Κουβέλης επανεξελέγει όπως αναμενόταν στην ηγεσία της Δημοκρατικής Αριστεράς παρά την αρχική του αμφισβήτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παραμένει στην ηγεσία της Δημάρ ο Φώτης Κουβέλης καθώς επανεκλέχθηκε με ποσοστό 68,36% των συνέδρων του κόμματος έναντι 21% του Δημήτρη Λουκά από το αριστερό δίκτυο. Τα λευκά καταμετρήθηκαν γύρω στο 10%. Η Δημοκρατική Αριστερά ολικά επανέρχεται στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η Δημοκρατική Αριστερά θέλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία ματώνει, μια κοινωνία η οποία είναι διαρριγμένη σε ό,τι αφορά τον ιστό της, μια κοινωνία που διεκδικεί να βγει η χώρα από την κρίση, αλλά να βγει και με τους πολίτες όρθιους, ζωντανούς. Το τρίτο συνέδριο της Δημάρ σημαδίθηκε κυρίως από την κίνηση των βουλευτών της να ζητήσουν αρχικά το Φώτη Κουβέλη να μην ξαναδιεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος.
Κατατίθεται αύριο στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015. Ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει δώρα για τους φορολογούμενους. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δημητρέλη. Δεν πιστεύω, Σπύρο, να μου πεις, φοβούνται τους Δαναούς και δωραφέροντες. Όχι, αυτή τη φορά, Παναγιώτη, φαίνεται ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός στον οποίο υπάρχει μια σχετική χαλάρωση μετά την εποχή από την έναρξη του μνημονίου. Λοιπόν, έχουμε 4 φορολογικές ελαφρύνσεις και μια μισθολογική αποκατάσταση, έστω και μερική, Παναγιώτη. Mm-hmm. Πρώτον, μειώνεται οριζόντια κατά 30% σύμφωνα με όσα προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 η εισφορά αλληλεγγύης από τον Ιανουάριο. Μισθωτοί συνταξιούχοι θα δουν κάποια αύξηση στις αποδοχές του, στο εισόδημά τους. Διατηρεί το ΦΠΑ 13% στην αστίαση και το 2015. Mm-hmm. Προωθείται ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε έως 100 δόσεις, ενώ μειώνεται κατά 12 λεπτά περίπου η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Λόγω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, θα έχουμε και μερική αποκατάσταση του μισθολογίου των ενστόλων μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να δούμε και μερικά. Είναι όλο το πακέτο που είχε πει και ο Πρωθυπουργός, που είπε και ο Πρωθυπουργός. Αυτόν τον φοροελαφρύνσεων, τον αποκαλούμε. Πράγματι, Παναγιώτη, να δούμε και κάποια οικονομικά μεγέθη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2015, το πώς θα κινηθεί η οικονομία. Λοιπόν, το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί στο 2,9% του ΑΕΠ. Πολύ κοντά στο 3% που προβλέπει το μνημόνιο, η ανάπτυξη θα είναι 2,9% και η ανεργία θα διαμορφωθεί περίπου στο 22,5%, θα υποχωρήσει, δηλαδή θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, Παναγιώτη. Μάλιστα. Να τα δούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Δημητρέλη. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα έχουν από τα μέσα του μήνα οι πολίτες σε 13 δήμους της χώρας. Μια τετραμελής οικογένεια δηλαδή θα λαμβάνει έως και 400 ευρώ μηνιαίως. Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλωτικά και συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Στις 14 Οκτωβρίου ξεκινάει η εφαρμογή του μέτρου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα ελάχιστα για τη διαβίωσή τους. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε πιλωτική βάση και εντός του 2015 σχεδιάζεται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα αποτελέσει την πολιτική αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας που έχει προκαλέσει η κρίση, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει και για σημαντικό χρονικό διάστημα. Για να ενταχθεί στο μέτρο ένα νοικοκυριό θα πρέπει το μηνιαίο πραγματικό εισόδημά του να είναι χαμηλότερο από το όριο που έχει τεθεί. Για έναν άγαμο το όριο είναι 200 ευρώ το μήνα, για το ζευγάρι είναι 300 ευρώ, για μια οικογένεια με ένα παιδί είναι 350 και για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά είναι 400 ευρώ. Για παράδειγμα, αν μια τετραμελής οικογένεια έχει πραγματικό μηνιαίο εισόδημα 200 ευρώ, θα λάβει μηνιαία επιδότηση άλλων 200 ευρώ, προκειμένου το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημά της να φτάσει τα 400 ευρώ. Αν έχει μηδενικό μηνιαίο εισόδημα, θα επιδοτηθεί με το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως. Για την ένταξη στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα υπάρχει και περιουσιακό κριτήριο. Η αντικειμενική αξία των ακινήτων του άγαμου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 90.000 ευρώ, για το ζευγάρι τις 105.000, για ζευγάρι με ένα παιδί τις 115.000 και για δύο παιδιά τις 125.000 ευρώ. Το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρόκειται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά στους δήμους Δράμας, Έδεσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας, Καλυθέας Αττικής, Τρίπολης, Σάμου, Σύρου και Μαλεβιζίου Κρήτης. Μετά την παγκόσμια κατακραυγή, κυρίες και κύριοι, για το νέο βίντεο αποκεφαλισμού ενός ακόμα δυτικού υπηκόου του 47χρονου Βρετανού Άλαν Χένινγκ, οι τζιχαντιστές απελευθέρωσαν έναν Βρετανό υπήκο που κρατούσαν όμηρο. I am a British UK citizen. I am a teacher. My health is good at the moment. I have been here a very long time. Είναι ο David Bolam, ο Βρετανός υπήκοος που απελευθέρωσαν οι τζιχαντιστές. Δούλευε ως εκπαιδευτικός και διευθυντικός στέλεχος στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στη Βεγγάζη. Απήχθη στις 19 Μαΐου και τον περασμένο Αύγουστο εμφανίζεται σε βίντεο του Ισλαμικού Χαλιφάτου να ζητά από τον Βρετανό Πρωθυπουργό David Cameron να βοηθήσει στην απελευθέρωσή του. I ask the British government and Prime Minister David Cameron, please, please, please do the same to allow me to go back to my family. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες της απελευθέρωσής του. Started your aerial bombardment in Sham, which keeps on striking our people. So it's only right we continue to strike the next. Στο αποτρόπαιο βίντεο με τον αποκεφαλισμό του Άλαν Χένινγκ, οι τζιχαντιστές απειλούν πως θα πάρουν το κεφάλι του Πίτερ Κάσινγκ. Υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό επί ένα χρόνο στους Ρέιντζερς, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ. Ασπάστηκε το Ισλάμ, όπως αποκαλύπτει ο πατέρας του, αφού απήχθη από τους τζιχαντιστές. Our son is Abdul Rahman, formerly known as Peter.
He disappeared on October 1st of last year near Raqqa, Syria. Προσέφερε ανθρωπιστικό έργο για τα θύματα της Συριακής σύγκρουσης. Ένα χρόνο πριν δεν φανταζόταν ποτέ πως θα έπεφτε ο ίδιος στα χέρια των τζιχαντιστών. It's sad what's happening to people here. I guess I'm just hopeless romantic and I'm an idealist. Οι Βρετανικές αρχές μελετούν το βίντεο με τον μαχητή του Ισλαμικού Χαλιφάτου, ο οποίος καλεί τους Βρετανούς μουσουλμάνους να χτυπήσουν μέσα στη Δύση. You can send your planes above us, but not Allah is above your planes. You're fighting people who love death more than you love life. Cause terror in the hearts of the kuffar. You're living in the West. Unlike us, you're blessed that you can cause terror in the hearts of the kuffar. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Παρακολούθησης, πρόκειται για τον Βρετανό τζιχαντιστή Αμπού Σάιντ Αλ Μπριτάνι, ο οποίος είχε εργαστεί σε σούπερ μάρκετ στη Νότια Αγγλία. Τουλάχιστον 35 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε η υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες Διεθνή Συμμαχία στα βόρεια και βορειοανατολικά της Συρίας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ των Κούρδων μαχητών και των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Χαλιφάτου στην πόλη Κομπάνι. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από την πόλη Κομπάνι στη Συρία. Οι τζιχαντιστές την πολιορκούν από τρεις άξονες. Οι Κούρδοι μαχητές Πεσμεργά όμως αντιστέκονται, δεν εγκαταλείπουν τα όπλα. Στην πρώτη γραμμή της μάχης οι Αμαζόνες Πεσμεργά μιλούν τη γλώσσα του πολέμου. Είναι νούμερο ένα απειλή για τους τζιχαντιστές. Έχουν εκπαιδευτεί σκληρά για να τους σκοτώσουν. When they see a woman with a gun, they're so afraid they begin to shake. They portray themselves as tough guys to the world. They see women as just little things, but one of our women is worth 100 of them. Μία 19χρονη από το Κουρδιστάν αυτοκτόνησε με την τελευταία σφαίρα που της είχε απομείνει για να μην πέσει στα χέρια των τζιχαντιστών όταν οι σύντροφοί της έπεσαν νεκροί από τα πυρά τους στο Κομπάνι. Το Ισλαμικό Χαλιφάτο πολιορκεί την πόλη Ντουλουίγια, 70 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης. Οι Ιρακινοί στρατιώτες προσπαθούν να αναχαιτήσουν τους τζιχαντιστές. Ύστερα από πολλές ώρες σφοδρές μάχες, ο Ιρακινός στρατός ανακατέλαβε την πόλη, όμως δεν έχει απελευθερωθεί πλήρως. Σε διπλωματικό επίπεδο τώρα έγινε Τούρκος ο Ταγί Περντογάν μετά τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν πως η Άγκυρα χρηματοδότησε και ενίσχυσε το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Tens, thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad. Except that the people who were being supplied were al-Nusra and al-Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world. If Biden has used such expressions, he will be history for me. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε συγγνώμη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο. Πάμε αμέσως στη Μαρία Τσιλινίκου, καθώς έπεσαν οβίδες στο κέντρο του Ντονέτσκ και έχουμε νεκρούς, Μαρία. Ακριβώς ένα μήνα μετά τη συμφωνία της εκεχηρίας, Παναγιώτη, 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οβίδες έπληξαν το κέντρο του Ντονέτσκ. Τουλάχιστον 4 πολυκατοικίες και ένα πρώην υπηαγωγείο υπέστησαν ζημιές. Ενώ στα πλάνα μας βλέπουμε ρουκέτες που έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές. Τα σπίτια πήραν φωτιά, η πυροσβεστική έφτασε αμέσως στο σημείο. Οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι τα σπίτια τους πήραν φωτιά και μέσα ήταν όλα τους τα υπάρχοντα και όλη τους η ζωή που έκτισαν. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον Ντονέτσκ, Παναγιώτη, με τον Ουκρανικό στρατό να κατηγορεί τους φιλερώς αυτονομιστές ότι παραβιάζουν τους όρους της εκεχηρίας. Αυτή είναι μια πολύ ιδιότυπη εκεχηρία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Αιματηρή συμπλοκή με αυτοσχέδια μαχαίρια έγινε χθες μέσα στις φυλακές Δομοκού. Τρεις ισοβίτες Αλβανοί κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, συνεπλάκησαν με ομοεθνή τους, τον οποίο τραυμάτισαν στα πόδια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Λαμίας εκτός κινδύνου. Το περιστατικό έγινε λίγα λεπτά αφού του άνοιξαν οι πόρτες των κελιών για να βγουν οι κρατούμενοι στο χώρο ψυχαγωγίας του στο εντευκτήριο. Τρεις κρατούμενοι στην πτέρυγα των αλβανικής καταγωγής κρατουμένων, ο 40χρονος Αλκέτ Ριζάι μαζί με έναν 32χρονο και 27χρονο, οπλισμένοι με αυτοσχέδια μαχαίρια, συνεπλάκησαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο με έναν ομοεθνή τους 39χρονων, που επίσης κρατούσε μαχαίρι. Ας παρακολουθήσουμε πώς περιγράφει το περιστατικό πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων Δομοκού, που είδε τη συμπλοκή από τις κάμερες ασφαλείας των φυλακών όπως την κατέγραψαν. Το περιστατικό έγινε 3 και 5. Στην αρχή ήταν ξυλοδαρμός, δηλαδή τον χτυπάγανε, γιατί ο συγκεκριμένος κρατούμενος και ο συγκεκριμένος κρατούμενος κρατούσε και αυτός μαχαίρι. Ήταν έτοιμοι για όλα. Εκεί έγινε η συμπλοκή, του πήραν το μαχαίρι, τον χτυπάγανε. Μετά κάποιοι εκεί πάνω στη συμπλοκή τον τραυματίσαν και στα πόδια. Κρατούσαν και οι άλλοι μαχαίρια πάνω τους. Όσο για τη συμμετοχή του Ριζάι στο επεισόδιο και για τον λόγο της συμπλοκής. Μπορεί να ήταν μια διαφορά που είχαν στην Αλβανία, μπορεί να είχαν μια διαφορά που είχαν μέσα στη φυλακή.
Μπορεί να έγινε για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μιλάνε κιόλας. Κρατάνε τα στόματα τους κλειστά και ο τραυματίας και οι κρατούμενοι αυτοί. Δεν θα πούνε ποτέ για ποιο λόγο. Συγκεκριμένος κρατούμενος στη δική μας φυλακή, όσες φορές έχει κρατηθεί, δεν είχε ξαναδημιουργήσει πρόβλημα τέτοιο. Ή ο συνάδελφοί μου πήγαν, κλείσαν την πτέρυγα κανονικότατα, οι κρατούμενοι ήταν συνεργάσιμοι, μπήκαν στα κελιά τους και λύθηκε το πρόβλημα. Ο εντολέας μου Αλκέ Τριζάη επικοινώνησε μαζί μου σήμερα το απόγευμα και μου δήλωσε ότι η εμπλοκή του στο όλο περιστατικό συνίσταται στην προσπάθειά του να αποτρέψει να συμβούν τα χειρότερα. Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος η προσπάθειά του αυτή τελεσφόρησε. Ο Αλκέ Τριζάη, πάντως, που έχει αποδράσει από τις φυλακές δύο φορές, έχει καταδικαστεί σε ισόβια για δύο φόνους και σε 25 χρόνια κάθειρξη για την κινηματογραφική απόδραση με ελικόπτερο μαζί με τον Παλαιό Κώστα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε να γίνει προανάκριση και πειθαρχικός έλεγχος για το περιστατικό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ναγκόγια ο πιλότος της Φόρμουλα 1, Ζουλς Μπιανκί, που είχε ατύχημα κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Ιαπωνίας. Ο Γάλλος οδηγός υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι ο 44ος γύρος στο Grand Prix της Ιαπωνίας, όταν ο Ζουλς Μπιανκί χάνει τον έλεγχο του μονοθέσιού του και προσκρούει πάνω στο γερανό που έχει μπει στην πίστα της Σουζούκα για να σηκώσει το αυτοκίνητο του Σούτιλ, που είχε βγει εκτός δύο γύρους νωρίτερα. Από την πρώτη στιγμή η ανησυχία ήταν έντονη, αφού ο Μπιανκί δεν ανταποκρινόταν στην ενδοεπικοινωνία της ομάδας του. Σύντομα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο το μετέφερε αρχικά στο ιατρικό κέντρο της πίστας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, αφού οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την διακομιδή του με ελικόπτερο. Ο Ζουλς Μπιανκί έχει υποστεί σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Ναγκόγια, όπως επιβεβαίωσε η ΦΙΑ, χαρακτηρίζοντας κρίσιμη την κατάσταση της υγείας του. Η έντονη βροχόπτωση έκανε τις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα επικίνδυνες, κάτι που επισήμανε και ο Φελίπε Μάσα. I was already screaming on the radio 5 laps before the safety car that it was too much water in the track. But then they just took a little bit too long. And it was dangerous. I just need to understand what's happened to Jules. That's my only worry in the moment. Ο αγώνας διεκόπη φυσικά σε εκείνο το σημείο και όλοι δήλωσαν συγκλονισμένοι από το ατύχημα του συναθλητή τους, με τον νικητή του αγώνα Lewis Hamilton να εύχεται περαστικά στον Γάλλο πιλότο, τονίζοντας ότι η νίκη του είναι ασήμαντη μπροστά σε τέτοια γεγονότα. Φθορές σε μεσαιωνικό τυχείο στον Παρθενώνα προκάλεσαν δύο Ρώσοι τουρίστες, οι οποίοι πήγαν στην Ακρόπολη να κάνουν παρκούρ. Πάμε στο Θεοδόρο Θεοδωρουλάκη, ανιστόρητη αν μη τι άλλο. Θέλουν να κάνουν ακροβατικά και να φωτογραφηθούν. Έριξαν το τυχείο, έπεσαν 10 πέτρες και τελικά κατέληξαν κατηγορούμενοι και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Μα παρκούρ στον Παρθενώνα, στην Ακρόπολη. Το περιστατικό έγινε, Παναγιώτη, χθες το πρωί. Οι δύο νεαροί Ρώσοι ηλικίας 23 χρόνων πήγαν στον αρχαιολογικό χώρο. Στην αρχή έκαναν ζέσταμα πριν αρχίσουν τα ακροβατικά τους. Οι φύλακας του χώρου εκεί τους είπαν να σταματήσουν και να απομακρυνθούν. Εκείνοι δεν έδωσαν σημασία και στη συνέχεια πήγαν και στηρίχθηκαν στο τυχείο για να κάνουν τα φωτογραφικά και τα ακροβατικά τους και να φωτογραφηθούν. Τώρα θα περάσω τον εισαγγελέα, φαντάζομαι. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν 10 πέτρες και το μνημείο να κινδυνεύει να καταρρεύσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόρα. 600 εργαζόμενοι των ναυπηγείων Ελευσίνας παραμένουν απλήρωτοι για σχεδόν έναν χρόνο. Η διοίκηση των μεγαλύτερων ναυπηγείων της χώρας πληρώνει έναντι ελάχιστα χρήματα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους να έχουν εξαθλειωθεί οικονομικά. Ο Δημήτρης είναι ελασματουργός στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Τους τελευταίους 10 μήνες παραμένει απλήρωτος. Ολόκληρο μισθό έχει να πάρει από τα περασμένα Χριστούγεννα. Πατέρας δύο παιδιών προσπαθεί να κρατήσει τον προσωπικό του πόνο στο επίπεδο που προστάζει η αξιοπρέπειά του. Κάνω και ερωτήσεις στα παιδιά. Και εκεί είναι τα δύσκολα. Πότε θα πληρωθούμε, πότε θα πάρουμε δώρο, πότε θα πάρουμε τσάντα το Σεπτέμβριο που πέρασε του σχολείου, να πάρουμε βιβλία για τα αγγλικά. Υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες άμεσες. Και δαγκώνουν με χείλη, Δεν. Εκεί χείλη, δάκρυα, είναι πολλά. Είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη. Τα μεγαλύτερα είναι λειτουργία ναυπηγεία της χώρας χτυπήθηκαν από την κρίση. Η τελευταία μεγάλη δουλειά που έκαναν ήταν πριν από λίγους μήνες, όταν παρέδωσαν δύο εμπορικά πλοία, ενώ υπό παράδοση είναι και τρεις πυραβλάκια του πολεμικού ναυτικού. 600 εργαζόμενοι πληρώνονται με έναντι. Δεν έχουν ρεύματα, δεν έχουν πάρα πολλά. Για το ψυγείο δεν το συζητάω, δεν έχει κανένας. Τι θα πάμε να το πούμε, δηλαδή πόσο υπομονή να κάνει ο άλλος. Δεν έχει τίποτα, δηλαδή υπομονή με τι, με πεθαμένο εργάτη. Με πεθαμένο εργαζόμενο δεν γίνεται υπομονή.
Δουλέψαμε το ατσάλι για πολλά χρόνια. Τα βαπόρια ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και εμείς δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά μας, λέει ο Γιώργος. Όπως όλα τα παιδιά ζητάνε, ας πούμε, βλέπουν τα άλλα παιδάκια από ένα παντελόνι, μπορώ να σου πω εγώ, της τάξης όχι των 50 ευρώ, της τάξης των 10 ευρώ, έτσι, για να πάει στο σχολείο. Το παιδί και αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε. 150 ευρώ το 15ήμερο για μια ολόκληρη οικογένεια είναι χρήματα που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα βασικά. Άρα δεν πληρώνουμε. Πολύ απλά. Δεν πληρώνουμε. Ό,τι μπορούμε, πληρώνουμε. Το κυριότερο, το ρεύμα. Τα έμφυα ιστορίες και το ένα και το άλλο που λένε, ας τα ξεχάσουμε. 600 προσωπικές ιστορίες που ζητούν το αυτονόητο, να πληρωθούν. Εγκλωβισμένοι στα ναυπηγεία δεν μπορούν ούτε να αφήσουν να χαθούν τα δεδουλευμένα τους, αλλά ούτε και να μπει λουκέτο αφήνοντάς τους την κυριολεξία στο δρόμο. Μέρα με τη μέρα φουντώνουν τα σενάρια γύρω από το μνημείο της Αμφίπολης που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ερευνητών και συγγραφέων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όσο οι αρχαιολογικοί σκαπάνοι διεισδύει στα άδυτα του Τύμβου Καστά, βγαίνουν στην επιφάνεια όλο και περισσότερα διαφορετικά σενάρια για τα μυστικά του. Μια νέα θεωρία αυτή του συγγραφέα Γιώργου Λεκάκη έρχεται να ταράξει τα νερά, ανατρέποντας όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα από τους αρχαιολόγους. Τάφο λέμε κάτι όταν προσομοιάζει με τα κοινά χαρακτηριστικά των υπολείπων τάφων που γνωρίζουμε. Αυτό δεν προσομοιάζει καθόλου με ταφικό μνημείο. Αυτό προσομοιάζει με αρχαίο θρακικό ναό. Μνημείο υπέρ του Διονύσου. Ο τάφος δεν είναι τάφος και οι καριάτιδες δεν είναι καριάτιδες, αλλά μενάδες του Διονύσου, μας λέει ο Έλληνας συγγραφέας, εξηγώντας πως όλα αποκαλύπτονται στα νομίσματα του Παγκαίου, τα οποία απεικονίζουν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των ιεριών του Θεού της ελληνικής μυθολογίας. Αυτή η ζώνη που φοράνε κάτω από το στήθος και χαρακτηριστικά διαγώνια είναι χαρακτηριστικό των μενάδων και εκεί πέρα υπήρχε ο σάκος στον οποίο φύλαγαν τα ιερά του Διονύσου. Τα φορέματα αυτά εικονίζονται ακριβώς ίδια στα νομίσματα των εννέα οδών και υπάρχουν. Έτσι μόνο στη Θράκη. Την άποψη περί μενάδων ενστερνίζεται και ο Βρετανός ερευνητής και συγγραφέας Άντριου Τσάγκ. Η Daily Mail δημοσιεύει την αμφιλεγόμενη επιχειρηματολογία του, σύμφωνα με την οποία όμως το μνημείο είναι τάφος και μάλιστα πιθανότατα αυτός της μητέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου Ολυμπιάδας. Είναι πιο πιθανό να χτίστηκε για την Ολυμπιάδα, επειδή οι καριάτιδες πιθανώς είναι κλώδωνες, οι ιέριες του Διονύσου. Ο κύριος Τσάγκ είναι Άγγλος, δεν μπορεί να ξέρει τα ελληνικά ή οθότα καλύτερα από τους Έλληνες. Έτσι τους δώσαμε τα φώτα και θα μας δώσουν τώρα το σπιρτόξυλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσον αφορά το συσχετισμό λοιπόν μνημείου και Ολυμπιάδας, ο κύριος Λεκάκης δίνει και πάλι τη δική του ανατρεπτική εκδοχή. Επειδή η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν εν προθιέρια των Καβυρίων μυστικών, οι οποίοι κατεξοχήν ακολουθούσαν την Διονυσιακή λατρεία, είναι πολύ πιθανό η ίδια η Ολυμπιάδα να έφτιαξε αυτό το μνημείο για να συνεχιστεί η συγκεκριμένη λατρεία. Οι αρχαιολόγοι της ανασκαφής πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στο αρχαίο μυστικό της Αμφίπολης, οπότε δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε την τελική αποκάλυψη. Πάμε τώρα να δούμε πολλά γκολ από τα διεθνή πρωταθλήματα στις αθλητικές ειδήσεις με τον Θοδωρή Σούκα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Manchester United επικράτησε με 2-1 της Everton στο Old Trafford με τον Falcao να πετυχαίνει το γκολ της νίκης. Η Chelsea νίκησε με 2-0 την Arsenal στο ντέρμπι του Λονδίνου, ενώ στην Ιταλία ο Παναγιώτης Ταχτσίδης πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με το οποίο η Ελλάς Βερόνα νίκησε με 1-0 την Καλιαρή. Επεισοδιακό παιχνίδι έγινε στο Stamford Bridge, όπου η Chelsea υποδέχθηκε την Arsenal στο ντέρμπι του Λονδίνου. Αρχικά το μάτς καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω κάποιων φωτοβολίδων που έπεσαν έξω από το γήπεδο, ενώ Κουρτουά αντικαταστάθηκε νωρίς καθώς τον χτύπησε στο κεφάλι ο Σάντσες με την όμορφη γιατρό του αγώνα να κερδίσει εκείνο το σημείο της εντυπώσης. Ο Χιλιανός Άσος πάντως ήταν η αφορμή για μια ακόμα ένταση στο παιχνίδι, αυτή τη φορά ανάμεσα στους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Κέχιλ έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στο Σάντσες και ο Αρσέν Βενγκέρ έφυγε από τη θέση του εκτός αυτού για να διαμαρτυρηθεί. Εκείνη την ώρα ο Ζωζέ Μουρίνιο έφυγε από τον πάγκο του φωνάζοντας τον τέρατο βοηθό, με αποτέλεσμα οι δύο προπονητές να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο και ο Αλσατός να σπρώξει δύο φορές τον Πορτογάλο. Η Τσέλσι νίκησε τελικά με 2-0 χάρη στον γκολ με πέναλ του Αζάρ στο 28 και το εξαιρετικό πλασέ του Ντιέγκο Κώστα στο 78 από ασίστ του Φάμπρεγκας. Βαθμολογική ανάσα πήρε η Manchester United που νίκησε με 2-1 την Everton. Οι Μπέμπιδες άνοιξαν το σκόρ με τον Τι Μαρία στο 27, αλλά στο 55 ο Νέισμιθ έκανε το 1-1 για τους φιλοξενούμενους. Η λύτρωση για τη United ήρθε στο 62 με τον Φαλκάο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Manchester. Χθες στην Ιταλία ο Παναγιώτης Ταχτσίδης πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 89 με το οποίο έδωσε στην Ελλάς Βερόνα τη νίκη στην αναμέτρηση με την Κάλιαρη.
Όλες τις ειδήσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας star.gr. Μείνετε στο Star, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η κλήρωση του Τζόκερ και του Πρώτο. Στη συνέχεια δείτε την ελληνική ταινία Μοντέρνα στα Χτωπούτα. Κυρίες και κύριοι, από όλες τις εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα.